Πανδαιμόνιο προκλήθηκε γύρω στις 10 το πρωί στη διασταύρωση των λεωφόρων Μακαρίου του Τρίτου και Νίκου Πατήγη στο κέντρο της Λεμεσού, όταν τόνοι μεταλλικών σωλήνων έπεσαν από τα λύκα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενων οδηγών και πεζών. Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός της Νταλίκας, Χρήστος Καραθανάσης, στην προσπάθειά του να αποφύγει σύγκρουση με αυτοκίνητα τα οποία είχαν εμπλακεί σε δυστύχημα, φρέναρε απότομα. Η έγκαιρη αντίδραση του οδηγού του αρθρωτού οχήματος απέτρεψε τα χειρότερα, αν και ο ίδιος διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο. Και με το φρενάρισμα που κάνω εγώ για να μην την πάρω από κάτω, πήγαν οι σωλήνες, παρόλο το δέσιμο που είχα κάνει, πήγαν οι σωλήνες και ήρθαν απάνω. Γιατί αλλιώς δεν ήταν δεμένο. Γιατί κινδυνεύσατε κι εσείς από τις σωλήνες. Βέβαια, αφού άμα δεν ήταν δεμένο θα με είχε πάει απέναντι, θα με είχε κόψει στη μέση. Από το ατύχημα προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο ελαφρές ζημιές σε δύο αυτοκίνητα, ενώ η λεωφόρος γέμισε με δεκάδες σωλήνες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε μια ώρα μεγάλης αιχμής. Είχαμε πέσαν οι σωλήνες που το φορτηγό στην προσπάθεια του να αποφύγει σύγκρουση. Για δύο και πλέον ώρες οι δύο λωρίδες της λεωφόρου Μακαρίου με ανατολική κατεύθυνση παρέμειναν κλειστές. Επιποδώς βρίσκονταν αρκετοί τροχονόμοι και διευθετούσαν την κυκλοφορία, η οποία αποκαταστάθηκε με την απομάκρυνση του φορτίου των σωλήνων.